παίξει ένα τουρνουά το καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι γινόταν ένα τουρνουά στα Γιάννητσα. Και σε εκείνο το τουρνουά παίξαμε τελικό με τον ΠΑΟΚ. Πήραμε το κύπελλο. Πριν από εκείνο το τελικό, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν και τόσο ζεστός να με πάρει εμένα, γιατί και ήμουν και μικροκαμωμένος που με βλέπανε. Και η πρώτη προσφορά που είχε έρθει και αυτή που με θέλαν πολύ ήταν ο Άρης. Με θέλαν πολύ. Δηλαδή πάλεψε ο Άρης με τον ΠΑΟΚ και σε πάρει. Το μόνο που του είχα πει από τους παίχτες και ότι ενδέχεται να φύγει ήταν. Και την περίοδο είχε και αυτός μια πρόταση. Ήταν το timing σωστό για να φύγεις, δηλαδή αισθανόσουν παραπάνω πίεση από ότι πλέον έλεγες ότι πρέπει να αισθάνεσαι. Η ζωή τα άφερε, η μοίρα τα άφερε να έρθει η ώρα να φύγω. Θεωρήσετε αν ο ΠΑΟΚ κατάφερνε και έμπαινε στους ομίλους, θα είχε διαφορετική εξέλιξη με τα γραφή σου? Θεωρώ ότι θα είχε διαφορετική εξέλιξη, ναι. Για ποιο λόγο σου είπε ότι σε έβγαλε? Ήθελε να κάνει να αλλάξει κάτι, μου είπε. Ένα λεπτό πριν το ημίχρονο. Ήταν όνειρο και αυτό να πάρω το πρωτάθλημα τον ΠΑΟΚ, ειδικά μετά από τόσα χρόνια. Γράφτηκε το όνομά μου στην ιστορία αυτής της ομάδας. Έξω από το Μακεδονία Παλάς είναι ήδη ο κόσμος εκεί, πολλοί κόσμος. Και να βλέπεις την προσμονή και τον ενθουσιασμό να έχουν και κάποιοι να κλαίνε, που εκεί ήρθε το πρώτο μούδιασμα και ανατρίχεσμα ότι τι πάμε να κάνουμε τώρα, πάμε να κάνουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει τώρα. Τούμπα ή NBA? Τούμπα.